Κύριε Κάμπο, αυτό που θα ήθελα να τονίσω και με ευχαριστεί, γιατί ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν πάντοτε ότι πρέπει να λέμε και τα θετικά. Γιατί παντού υπάρχουν τα θετικά. Είναι πολύ θετικό και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι βλέπω και παρακολουθώ τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους οι οποίοι προσέρχονται για να λάβουν μέρος στις επόμενες περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές. Βλέπω νέα άτομα, βλέπω άτομα αξιόλογα, ο καθένας στον τομέα του, και αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά δείχνει πως είναι πολλοίς κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας θέλουν να συμμετάσχουν και να επηρεάσουν κατά το δυνατόν τις πολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα στην Αργολίδα, να αναφερθώ στο Δήμο Ναυπλιαίων. Είχατε πριν τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Αναγνωσταρά, 3 τετραετίες δήμαρχος, σαφώς με μια μεγάλη ιστορία πίσω του, και τον κύριο Κοστούρο. Ο κύριος Κοστούρος είναι ο νυν δήμαρχος, με έργο και ο κύριος Κοστούρος. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω για το Δήμο Ναυπλιαίων, και το έχω ξανατονίσει, υπόθηκε από τον κύριο Αναγνωσταρά η διάθεση συνεργασίας με τον κύριο Κοστούρο για τον Δήμο, με όρους. Με όλους, με όλους. Με όλους, σαφώς. Με όρους το συμφέρον των Ναυπλιωτών. Συμφωνώ και πιστεύω πως αυτό έρχεται και ταιριάζει σαν ιδέα, γιατί ξέρετε, όλη η φιλοσοφία της απλής αναλογικής και του κλεισθένη είναι οι συνεργασίες. Άρα οι συνεργασίες που θα γίνουν αναγκαστικά μετά, γιατί να μην γίνουν εκ των προτέρων. Αυτό δίνει και ένα διαφορετικό μήνυμα και πολιτικού πολιτισμού, αλλά και εξέλιξης στην πολιτική μας νοοτροπία. Όσον αφορά τον κύριο Καμπόσο, δεν γνωρίζω, γιατί είναι απόφαση προφανώς του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, σχετικά με το αν θα επιστρέψει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ή αν η Νέα Δημοκρατία θα κατεβάσει υποψήφιο. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Πολλά ακούγονται. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω εγώ είναι το εξής. Ότι, ξέρετε, σαφώς και γίνονται σεβαστές πάντοτε οι αποφάσεις του Προέδρου του κόμματος. Αυτό δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Καμπόσος δεν είναι ένα ξένο σώμα με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καμπόσος ήταν, είναι και πιστεύω θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ταιριάζει και στις αντιλήψεις του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η ιδεολογία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συζητάμε αυτό ή να πέφτει το βάρος εκεί. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα σώμα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να προτείνω είναι το εξής. Και αυτό θα ήταν γενικότερα. Πλέον, και μπορώ να χρησιμοποιήσω τον κύριο Καμπόσο ως παράδειγμα, με ποια έννοια. Ότι πλέον αυτό που έχει βαρεθεί ο λαός και οι πολίτες, και το πιστεύω ακράδαντα και θέλω να το τονίσω, είναι ας σταματήσουν οι προσωπικές κόντρες. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ακούσω και πιστεύω ο περισσότερος κόσμος θα ήθελε να ακούσει, κύριε Κάπο, είναι πρόγραμμα. Ποια είναι τα σχέδια του καθενός σχετικά με το Δήμο ή την περιφέρεια. Ας ακούσουμε σχέδια. Ας ακούσουμε προγράμματα, τι έχει να δώσει ο καθένας. Από εδώ και στο μέλλον. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί και όποιος πολιτικός πολιτευθεί, πιστεύω, με αυτή την νοοτροπία, σαφώς και θα γίνει ευρύτερα αποδεκτός. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μου άρεσε πολύ η κίνηση του κυρίου Καμπόσου όσον αφορά το κολυμβητήριο. Έχει να προτείνει κάτι και μάλιστα έχει να το προτείνει και να το κάνει και την αρχή του έργου πράξης. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Πλέον θα ήθελα να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε παλαιοκομματικές πρακτικές. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται με έναν άμεσο τρόπο τα κόμματα να επηρεάζουν και να χειραγωγούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλο να δέχονται υποστήριξη υποψήφοι, άλλο όμως να υπάρχει αυτός ο ασφικτικός εναγκαλιασμός. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει και μας γυρνάει πίσω. Από εκεί και πέρα, ο κάθε υποψήφιος μπορεί και δύναται, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, τι έχει να δώσει δηλαδή, και όχι σε μια στήρα αντιπολίτευση προσωπικού χαρακτήρα που δεν ενδιαφέρει κανέναν, κύριε Κάπο. Άρα, κλείνω το τοπικό επίπεδο όσον αφορά το Δήμο Άργους και το Δήμο Ναυπλιαίων. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω για την περιφέρεια. Επίσης, στην περιφέρεια, τα ψηφοδέλτια ήδη αρχίζουν σιγά σιγά
και επανδρώνονται. Αυτό που θα ήθελα να πω για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι σαν περιφερειακή σύμβουλη και τα 5 άτομα τα οποία ανέφερε ο κύριος Νίκας και επέλεξε ο κύριος Νίκας, θεωρώ πως είναι αξιόλογοι πολλοί υποψήφοι μέσα από τη διαδικασία της κοινωνίας, του ιδιωτικού τομέα ή όπου ετάχθη ο καθένας. Είναι άτομα σεβαστά και είναι άτομα που μπορούν να προτείνουν, έχουν πολιτικό λόγο και πιστεύω ότι έχουν και πολιτικό σχεδιασμό. Να αναφερθώ στον κύριο Μαλτέζο τον Γιάννη, έναν έγκριτο δικηγόρο, έναν άνθρωπο με πολλές ικανότητες, τον κύριο Σχοινοχωρίτη επίσης και όλους τους υπόλοιπους για να μην παρεξηγηθώ. Εμένα μου αρέσει κύριε κάπου αυτό, μου αρέσει να υπάρχουν άτομα που γίνονται από τις τοπικές κοινωνίες αποδεκτά, γιατί ξέρετε το δύσκολο είναι ακριβώς να οι υποψήφοι να πιάσουν τον παλμό και να είναι μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, γιατί κάθε τοπική κοινωνία έχει τις δικές της ιδιομορφίες. Και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Άρα θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση προχωράει σε ένα καλό δρόμο. Ελπίζω και ευελπιστώ οι υποψήφοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να ακολουθήσουν την πολιτική των έργων, όχι τα λόγια, και του προγραμματισμού σχετικά με το τι μπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και στην περιοχή τους. Πάμε στα γενικά, κύριε Γιώργα. Είδαμε το τελευταίο διάστημα κοινωνικά φαινόμενα. Είδατε τι έγινε με τον Χρυσοχώ, τον γνωστό. Αλλά είδαμε και καταλήψεις από μαθητές. Είδαμε στην κοινωνία οι συνταξιούχοι τελικά να γλιτώνουν τις περικοπές των συντάξεων, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Και βέβαια αναμένει ο κόσμος και το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα, με ό,τι αυτό πέρασε όμως, με ό,τι πέρασε σήμερα, για να πληρώσει όλα αυτά που πληρώνει κάθε τέλος του μήνα, γιατί ήταν 4-5 δόσεις μαζί, για όσους μπορούν ακόμα και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Όλα αυτά βλέπετε να γίνονται προεκλογικά ή είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία ακόμη και κάποιοι που μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά με τις επιλογές της νυν κυβερνήσεως του Αλέξη του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ βασικά, αλλά είναι αυτό που λέμε φως στην άκρη του τούνελ? Με βάση το ρεαλισμό, κύριε Κάπου, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι το εξής, ότι τυπικά τα μνημόνια τελειώσανε το Σεπτέμβρη, τον Αύγουστο ο οποίος παρήλθε, τυπικά έχει γίνει. Ότι οι δείκτες, οι οικονομικοί έχουν βελτιωθεί και οδηγούνται σε ένα καλό δρόμο και αυτό είναι μια αλήθεια. Από εκεί και πέρα όμως, το ότι ξαφνικά μεταμορφωθήκαμε σε μια χώρα ευημερούσα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Θέλει πολύ κόπο ακόμη και πολύ χρόνο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη στρατηγικά και πολιτικά χρονική φάση. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, πιστεύω ότι δεν το αρνείται κανένας και όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Από εκεί και πέρα, το πότε θα γίνουν οι εκλογές σε εθνικό επίπεδο είναι στο μυαλό του κυρίου Πρωθυπουργού και αυτός έχει μόνο την αρμοδιότητα. Εγώ βλέπω δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τονίσω, κύριε Κάπου. Το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπω είναι ότι εδώ πέρα έχουμε κάποια απόνερα. Τα απόνερα αυτά και μας δείχνουν ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει κλείσει. Είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και της ενδεχόμενης επικύρωσής της, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήδη αυτή τη στιγμή, στα Σκόπια, γίνονται οι απαραίτητες μεταβολές όσον αφορά το Σύνταγμα, μέσω του Κοινοβουλίου τους, με δύσκολο τρόπο, αλλά γίνονται, προχωράνε, και κάποια στιγμή, από ό,τι φαντάζομαι, θα έρθει η ώρα, ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κύριο Καμένο την έχουν περιγράψει γύρω στο Φεβρουάριο, θα έρθει η ώρα που θα έρθει προς επικύρωση η Βουλή στην Ελληνική Βουλή. Από εκεί πιστεύω ότι συνδέονται άμεσα οι αντιδράσεις που παρατηρούνται στο μαθητικό κόσμο με τις καταλήψεις και τις αντικαταλήψεις. Αν θέλετε προσωπική μου άποψη, είναι λάθος, κύριε Κάπου. Και να σας πω γιατί είναι λάθος. Γιατί δεν μπορεί τα παιδιά μας σε αυτή την τρυφερή ηλικία να δέχονται τέτοια μηνύματα πόλωσης και μηνύματα τα οποία δηλητηριάζουν τα παιδιά μας και ουσιαστικά εκμεταλλεύονται και σπαταλάνε το αίσθημα το εθνικό που μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Άρα θεωρώ πως αυτό μας δείχνει ότι η συμφωνία δεν θα περάσει χωρίς αντιδράσεις. Η αντιδράση, ήδη άκουσα τον κύριο Γκλέτσο, τον Δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος είπε ότι θα παραιτηθεί
σε περίπτωση που περάσει η συγκεκριμένη συμφωνία. Άρα θέλω να πω, όχι, απλά ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Σε 4 μήνες έχουμε εκλογές. Αν παρτηθεί ο Γκλέζος, κάτι έγινε. Και για μένα είναι, κύριε Κάπο, αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι ότι μιλάμε για παιδιά και μιλάμε για σχολεία. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει αυτά τα μικρά παιδιά να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι, όχι όλοι, με τις κινητοποιήσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τον απλό πατριωτισμό, που υπάρχουν πάμπολοι τρόποι να το εκδηλώσουν, και μάλιστα τώρα πολλά από τα παιδιά αυτά ενδεχομένως να ψηφίσουν, γιατί είναι οριακά στα 17. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε, κύριε Γιώργα, και με την διεθνή εικόνα και μάλιστα βλέπουμε τώρα, έχουμε περίπου μια εβδομάδα και συνέχεια μας απειλούν, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα φτιάξουμε. Όλα αυτά γίνονται για τον λεγόμενο ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου, για όλα αυτά τα οποία σε λίγο θα δούμε και τους αγωγούς να περνάνε εδώ από την πατρίδα μας, από την Πελοπόννησο, και να πηγαίνουν προς την Ευρώπη. Βλέπουμε παράλληλα οι Ουκρανοί να κλείνουν σύνορα με τη Ρωσία, να καταγγέλουν ότι απέναντι υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις. Όλα αυτά θα πρέπει να μας ανησυχούν ή είναι απλά, ας το πούμε, κινήσεις σε μια σκακέρα η οποία περισσότερο είναι επί χάρτου και όχι στην ουσία? Σημαντικό το... Σημαντική χρονική στιγμή, κύριε Κάπο. Πράγματι, η Ανατολική Μεσόγειος είναι το νέο Ελντοράντο, είναι ο νέος Περσικός κόλπος, πλέον με καταγεγραμμένα στοιχεία, όχι μόνο προβλέψεις ή ενδείξεις. Αυτό, με την ανάλογη διαδικασία που έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες εκπομπές, εξελίσσεται δίνοντας τις άδειες στο ελληνικό κράτος όσον αφορά το Ιόνιο και τον Πατραϊκό κόλπο και άλλα οικόπεδα. Θεωρώ πως πράγματι υπάρχει μια κορύφωση. Η κορύφωση είναι οι συνεργασίες οι οποίες οθούνται όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, με την Κύπρο και την Ελλάδα. Απέναντι βλέπω την Τουρκία, η οποία μανιωδώς αντιδράει σπασμωδικά, διεκδικώντας και αυτή κάποιο μερίδιο, βέβαια με το γνωστό τρόπο της τουρκικής διπλωματίας, επίδειξη ισχύως και μια διάθεση ουσιαστικά συγκρουσιακή. Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Το διακύδευμα είναι μεγάλο, οι πόροι είναι τεράστιοι, άρα και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Ξέρετε ότι από τη στιγμή που θα ανακαλύψει το πετρέλαιο, μέχρι να βγει το πετρέλαιο μια χώρα, είναι η πιο δύσκολη περίοδος και είναι γύρω στα 10 χρόνια με τα οποία χώρες έχουν καταστραφεί, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Αυτό που θέλω να προτείνω είναι το εξής. Εγκράτεια στην ελληνική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι ήδη πιστεύω σε μεγάλο βαθμό κατοχυρωμένο στα πλαίσια της διεθνούς διπλωματίας. Οι συμμαχίες ήδη μας δείχνουν προς τα πού πάει ο δρόμος. Αν γίνει και αυτός ο αγωγός, όπως ήδη έχουν δεσμευτεί οι 3 χώρες, 4 με τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στην τετραμερή συνεργασία, αυτομάτως, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζουν όλα τα γεωπολιτικά δεδομένα, γιατί δημιουργείται μια καινούργια εναλλακτική πηγή ενέργειας. Άρα, το ελληνικό κράτος πρέπει να αποφύγει πάση θυσία ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα δώσει δικαιώματα στην τουρκική δημοκρατία, και με βάση τις συμμαχίες να μπορέσει να προστατεύσει και να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ουσιαστικά το μέλλον της χώρας μας, κύριε Κάπο. Ουκρανία, Ρωσία, Τάσο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα απόνερα. Η μάχη συνεχίζεται ανάμεσα στην Αμερική και στη Ρωσική Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Κάπο, πως αυτό μόνο ένα ήρεμο ή ευίωνο μέλλον δεν προϊονίζει. Είναι κομβική χώρα η Ουκρανία και ουσιαστικά εκεί αυτή τη στιγμή χτυπιώνται τα 2 στρατόπεδα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε εξέλιξη περαιτέρω όσον αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις που υπάρχουν όσον αφορά την Ουκρανία, και δεν θα έχουμε άλλο ένα πολεμικό επεισόδιο. Αν και πολύ φοβάμαι ότι η ένταση θα παραμείνει για το επόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Εγώ, κύριε Κάπου, και τους τελευταίτες σας. Καλώς από το Κυριακό. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή από το στούντιο του Άργους. Είναι έτοιμο. Θα δοκιμαστεί την Τρίτη, άρα την Παρασκευή θα βγείτε από κάτω. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα τελευταίο μόνο, κύριε Κάπου, συγγνώμη που σας διακόπτω πολύ γρήγορα. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής.
Υπάρχουν θετικά πράγματα, το πιστεύω ακράδαντα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε, βλέποντας αυτές τις κινήσεις, μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη τα οποία κάναμε στο παρελθόν και έχει μια μεγάλη ευθύνη αυτή η κυβέρνηση στο να δώσει το σωστό προγραμματισμό και να κάνει τις σωστές κινήσεις για να μην υποπέσουμε και αρχίσουμε πάλι την ανάπτυξη και την υποθάλπτουμε. Μάλιστα.